Στέφανο Κασελάκη, καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Μόλις επιστρέψατε από το ταξίδι στην Αμερική, αν δεν κάνω λάθος. Ο σκοπός του ταξιδιού ήταν. Σήμερα το πρωί. Ο σκοπός ήταν να σχεδιάσω την υποδομή που χρειαζόμαστε σε κομμάτι επαφών για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις προσπάθειες του προοδευτικού κόσμου, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Διότι αυτό που είδαμε στις ευρωεκλογές είναι ένα πολύ λυπηρό κύμα προς την ακροδεξιά. Άκουσα και τον κύριο Σαμαρά πριν από λίγα λεπτά, επαρκλούσα την ομιλία του και συμφωνούμε ότι η Ευρώπη έχει γίνει διευθυντήριο. Το λέω κι εγώ. Αυτό το έχω πει και προεκλογικά πολλές φορές. Απλά η δικιά του στρατηγική βασίζεται στην μυσαλλοδοξία και την επιστροφή στο παρελθόν. Εμείς θέλουμε την Ευρώπη να είναι ανοιχτή και να μπορεί να λύνει τα ζητήματα των λαών και να εμπνέει. Και δυστυχώς, στον προοδευτικό κόσμο, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να αφυπνίσουμε τους λαούς και για να αναδείξουμε και ταλέντα σε όλες τις χώρες. Συμφωνήσατε σε κάτι άλλο με τον κύριο Σαμαρά ακούγοντάς τον? Συμφώνησα στο ΦΠΑ. Από ό,τι κατάλαβα, ο κύριος Σαμαράς, αν και είπε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, νομίζω μας αποκάλεσε, είπε ότι είναι αξιοθρήνητη και κάτι άλλο τέτοια ωραία, ασυνάρτητη, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ακριβώς τι είπε. Συγχρόνως όμως, και ότι δεν έχουμε πολιτική πρόταση, συγχρόνως όμως συμφωνεί μαζί μας για τη μείωση στον ΦΠΑ. Συμφωνεί ότι υπάρχουν καρτέλ και ολιγοπόλια και ότι δεν είναι φιλεργατική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Άρα νομίζω ότι μάλλον θα πρέπει ο κύριος Σαμαράς να παρακολουθήσει περισσότερες ομιλίες μου και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά πριν σχολιάσει για την αντιπολίτευση και την αριστερά από εδώ και πέρα. Να, μια ενδιαφέρουσα ταύτιση. Πάντως σε κάποια θέματα θα το κρατήσουμε αυτό. Κύριε Πρόεδρε, όσο λείπατε στις Ηνωμένες Πολιτείες, έβραζε εδώ η επικαιρότητα εσωτερική. Φαντάζομαι δεν περιμένετε εμένα να σας το πω, το γνωρίζετε. Κάνατε και αρκετές παρεμβάσεις. Να τα πάρουμε από την αρχή λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Φαντάζομαι και εσείς το θέλετε. Όλα ξεκίνησαν, ή τουλάχιστον η μεγαλύτερη αναταραχή, ξεκίνησε με την ανάρτησή σας για το μαύρο χρήμα. Θέλω να μας εξηγήσετε τι εννοούσατε. Από 2.000 λέξεις επιλέγετε δύο λέξεις. Επιλέγω δύο λέξεις γιατί αυτές επέλεξαν και σύντροφοί σας στον ΣΥΡΙΖΑ και επέλεξαν να αποχωρήσουν και τις επέλεξαν και πολλοί ακόμη για να έχουν μια σειρά αντιδράσεων. Έχει ενδιαφέρον ότι ένας νέος άνθρωπος έξω από το σύστημα λέει αυτές τις λέξεις και γίνεται πανικός σε όλο το σύστημα. Λες και δεν ξέρουμε σε ποια χώρα ζούμε. Προσωπικά στην Ελλάδα. Και πρέπει να βελτιωθεί η Ελλάδα. Πρέπει να γίνει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα επιτέλους. Και όχι μια χώρα στην οποία λειτουργεί ένα πελατειακό κράτος, με λιγοπόλια, με νέους ανθρώπους που ζουν στο παιδικό δωμάτιο και δεν μπορούν να αρχίσουν τίποτα. Τι ξέρετε λοιπόν για το μαύρο χρήμα και τα κόμματα, κύριε Πρόεδρε? Αυτό που ξέρω είναι ότι, δεν γνωρίζουμε το χρέος της Νέας Δημοκρατίας, το πώς ρυθμίζεται, το πώς έχουν πληρώσει τις δαπάνες τις προεκλογικές τους. Εγώ πρότεινα να έρθουν ορκωτοί λογιστές, όχι της Βουλής με όποιες διαδικασίες ακολουθούν, αλλά εταιρείες διεθνούς κύρους να έρθουν στα κόμματά μας και να ανοίξουμε τα χαρτιά μας και να κάνουν έρευνα. Επιτέλους να ξέρουμε. Είμαι σίγουρος ότι στη Νέα Δημοκρατία, όπου αυτή η ρύθμιση χρέους πραγματικά, δηλαδή τόσος κόσμος που αυτή τη στιγμή πάει να χάσει το σπίτι του με τα κόκκινα δάνεια, δεν μπορεί να έχει τη ρύθμιση χρέους της Νέας Δημοκρατίας, επάπειρο να αυξάνεται το χρέος σου. Η ρύθμιση χρέους τι σχέση έχει με το μαύρο χρήμα? Νομίζω είναι εμφανής η σχέση, είναι πασιφανής. Προφανώς, όταν δεν μπορείς να πληρώσεις τις δαπάνες σου, βρίσκεις άλλους πόρους. Άρα λοιπόν, να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι πόροι. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι εμείς με την μειωμένη κρατική επιχορήγηση που έχουμε αυτή τη στιγμή, μπορέσαμε να κάνουμε μια μαζεμένη καμπάνια και να μπορέσουμε να εκπέμψουμε πάρα πολλά μηνύματα τα οποία χτύπησαν τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Σαμαράς στην ομιλία του χθες, πραγματικά είδα όλη αυτή την αίθουσα να χειροκροτά με τόση χαρά για την μυσαλλοδοξία. Και σκέφτηκα, αυτή είναι η χώρα που θέλουμε. Αυτή είναι η χώρα, δηλαδή, να πρέπει να λέει ότι το πρόβλημα της Ευρώπης είναι η πολιτική ορθότητα. Θα πάμε σε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Το συνδυάζομαι με την πολιτική πρόταση. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία δεν έχασε λόγω της ισότητας στον γάμο μόνο. Προφανώς, εκεί τιμωρήθηκε από ένα κοινό που ψήφισε τον κύριο Βελόπουλο και άλλες λύσεις. Αλλά έχασε και το προοδευτικό κέντρο. Ξέρετε γιατί? Γιατί εμείς επικοινωνήσαμε το ψέμα της οικονομικής πολιτικής της. Και στην ακρίβεια και στη φορολογία και
τις θεσμικές εκτροπές με τη συγκάλυψη στα Τέμπη. Κύριε Πρόεδρε. Η εξωματική αντιπολίτευση πάλεψε για αυτά τα θέματα και τα άκουσε ο λαός. Δεν καρποθήκαμε όσο έπρεπε την απώλεια από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα χτίσουμε αξιοπιστία και είμαι σίγουρος ότι θα καρποθούμε. Οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν για την ανάρτησή σας, που όπως είπα ήταν 2.000 λέξεις, στάθηκαν στις λέξεις που θα σας διαβάσω τώρα, που δεν είναι δύο, είναι λίγο περισσότερες. Ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάρει ποτέ μαύρα χρήματα. Ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχει άγνωστες πηγές χρηματοδότησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ όταν δεν ήταν δικό σας, έπαιρνε μαύρα χρήματα. Αναφέρομαι στις επιλογές που πολύ, πολύ πρόθυμα μου πρότειναν για να μπορέσει να μην υπάρξει η επίπονη επιλογή του οικονομικού εξορθολογισμού, ο οποίος προφανώς αναφέρεται και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μην ξεχνάτε ότι και την άλλη φορά που επέστρεψα από τις ΗΠΑ, μετά τα Χριστούγεννα, η πρώτη συνάντηση που έκανα την πρώτη μέρα ήταν πάλι στην Αυγή, προσπαθώντας να βρούμε τρόπους. Πάμε στην Αυγή. Να στηρίξουμε. Με την ανάρτησή σας, γιατί ξέρω ότι και εσείς θέλετε να τα ξεκαθαρίσετε, εννοείται ότι ο προηγούμενος ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε μαύρα χρήματα ή όχι? Από ό,τι γνωρίζω, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, αλλά θα πρέπει να μιλήσετε στον πρώην οικονομικό διευθυντή. Ναι, δεν ήμουν προσωπικά εκεί. Αυτό που ξέρω και μπορώ να σας πω. Έχετε δίκιο, δεν μπορείτε να τα γνωρίζετε. Είναι ότι υπήρχε μία σύμβαση για την Αυγή με ανταγωνιστικά μηντιακά συμφέροντα για περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ που διατήρησε την εφημερίδα εν ζωή. Mm-hmm. Αλλά συγχρόνως δεν πιστεύω ότι αντικατοπτρίζει την πραγματική εμπορική δραστηριότητα της εφημερίδας. Άρα λοιπόν η ιδέα ότι η δημοσιογραφία τελειώνει λόγω του έντυπου φύλου δεν ισχύει. Η Αυγή μπορεί να συνεχίσει να παράγει καθημερινή δημοσιογραφία και πλέον, όπως ξέρετε, όλος ο κόσμος διαβάζει. Αναφέρεστε, κύριε Πρόεδρε, σε επιχειρηματία, ο οποίος έχει συζητηθεί και στο παρελθόν αυτό, έδωσε ένα δυσανάλογα μεγάλο διαφημιστικό πακέτο στην Αυγή, το οποίο δεν ανταποκρίνεται, θέλετε, στην κυκλοφορία της εφημερίδας. Όταν εκλεγήκατε, αυτό το πακέτο σταμάτησε. Αυτό πριν θεωρείτε μαύρο χρήμα? Αυτό δεν είναι μαύρο χρήμα. Όχι, δεν είναι, αλλά συγχρόνως αυτές οι σχέσεις υπάρχουν γενικά στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και νομίζω το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Εγώ θα ρωτήσω, επειδή το είπατε, το εξής. Εσάς σας έχει προτείνει κάποιος στον ένα χρόνο λιγότερο που είστε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να πάρετε μαύρα χρήματα για να μπορέσετε να ξελασπώσετε, να το πω απλά, το κόμμα? Προς έχει ζητήσει κάποιος? Δεν το έχετε πει αυτό. Απάντηση είναι ναι. Δεν το έχετε πει αυτό. Τι να το πω. Δεν είναι. Το θέμα είναι ότι είμαστε στη φάση αυτή τη στιγμή. Όταν γνωρίζετε ότι κάποιος προσφέρει μαύρο χρήμα, απλά να σας το πω, ότι όταν γνωρίζετε ότι κάποιος προσφέρει μαύρο χρήμα και δεν το λέτε, στην ουσία συνεργείτε σε ένα δίκημα. Όταν κάποιος προτείνει την ιδέα ότι βρες άλλους πόρους, εντάξει, και να μην μπορεί να δημιουργηθεί ισοστρέφεια, είναι μια ιδέα που δεν με εκφράζει. Εντάξει, όχι, δεν έχει έρθει κανείς να μου δώσει σακούλα. Όχι, βέβαια. Αλλά από την άλλη, υπάρχει αυτή η ιδέα στην Ελλάδα, ότι βρες άλλους πόρους. Και μάλιστα, για να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχει και στις βουλευτικές εκλογές, στο επίπεδο των βουλευτών, για τα έξοδα τα οποία υπάρχουν. Λοιπόν, πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα κάποιος να πει την αλήθεια. Όπως είναι. Εσάς πάντως δεν διαφάνεια έχει έρθει κανείς, για να το κλείσουμε αυτό, να σας πει, κύριε Κασελάκη, πάρτε αυτά τα μαύρα χρήματα, όχι, αυτή τη σακούλα, για να βοηθήσω εγώ με τον τρόπο μου στη λειτουργία του κόμματος. Έχετε δεχτεί μεγάλη κριτική για το κλείσιμο της Αυγής, το είπατε κι εσείς, και θέλω να ρωτήσω αν το κλείσιμο της Αυγής, κύριε Πρόεδρε, ήταν μια επιλογή μονόδρομος. Αν τα οικονομικά του κόμματος σήμερα είναι τέτοια που δεν σας άφηναν καμία άλλη επιλογή. Και το λέω αυτό γιατί έχετε πει αρκετές φορές στο παρελθόν ότι τα οικονομικά αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έχετε πει όμως θα δώσετε κάποια στοιχεία για το τι συμβαίνει στο κόμμα. Δεν τα έχετε δώσει ακόμα. Όχι, θα γίνουν ανακοινώσεις στα όργανα τις επόμενες μέρες, όπου θα παρουσιαστούν τα στοιχεία και προφανώς και η Κεντρική Επιτροπή πρέπει επιτέλους να εφαρμόσει αυτό το οποίο έπρεπε να είχαμε ήδη, μια Οικονομική Επιτροπή από την Κεντρική Επιτροπή, η οποία να μπορεί και να ελέγχει και να αποφασίζει, να συναποφασίζει. Ποια είναι η κατάσταση στο κόμμα? Η κατάσταση είναι ότι η κρατική χρηματοδότησή μας μειώθηκε από τα 8 εκατομμύρια στα 4 στην ουσία, λόγω των μειωμένων ποσοστών του κόμματος. Από τα 4 εκατομμύρια που έχουμε το χρόνο κρατική χρηματοδότηση, 3,5 πάνε προς την Αυγή και το κόκκινο, το σταθμό στο ράδιο που έχουμε. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μόνο 500.000 ευρώ για να μπορέσει να λειτουργήσει ένα κόμμα το οποίο έχει μισθοδοσία περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Άρα μόνο και μόνο χωρίς καμία κομματική δραστηριότητα είμαστε μείον 1 εκατομμύριο ευρώ. Μείον 1 εκατομμύριο το χρόνο. Και υπάρχουν και ανοίγματα σε προμηθευτές από τις προηγούμενες εθνικές εκλογές, συν
προφανώς από τη διαδικασία που ακολούθησε, την εσωκομματική διαδικασία. Άρα λοιπόν. Εννοείται τις εσωτερικές εκλογές και το κόστος. Τις εσωτερικές, ακριβώς. Άρα λοιπόν είναι μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη και γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει ο κόσμος ο οποίος αρχίζοντας με τα στελέχη μας και τους βουλευτές μας να στηρίξει όσο μπορεί οικονομικά το κόμμα. Προσωπικά έκανα αυτό το οποίο μπορούσα. Έκανα την ανώτατη δωρεά που με επιτρέπει ο νόμος στο κόμμα, που είναι 20.000 ευρώ το χρόνο, ανά φυσικό πρόσωπο. Την έκανα την προηγούμενη εβδομάδα. Και παροτρύνω όλους όσους μπορούν που είναι στην πρώτη γραμμή των στελεχών μας να βοηθήσουν οικονομικά. Κρατάω ότι αυτή τη στιγμή το κόμμα. Μπορεί να υπάρχει μια ομαλή μετάβαση για όλο αυτό το. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, κρατάω και είναι σημαντικό που το λέτε ότι αυτή τη στιγμή το κόμμα μπαίνει 1 εκατομμύριο το χρόνο μέσα, έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα. Σε εκείνη την ανάρτηση που είχατε κάνει, που ξεκίνησε και η όλη η συζήτηση, περιγράψατε ένα ΣΥΡΙΖΑ του παρελθόντος, ο οποίος γράψατε. Το προεκλογικό του πρόγραμμα ήταν της τελευταίας στιγμής, copy-paste από τα διάφορα τμήματα του κόμματος, με ισορροπίες μεταξύ διαφόρων τάσεων και χωρίς επαρκή κοστολόγηση. Και θέλω να ρωτήσω αν αυτός ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ επί του κυρίου Τσίπρα. Αυτός ήταν ο προεκλογικός ΣΥΡΙΖΑ πέρυσι που γνώρισα. Και εάν σκεφτεί κανείς το ποια άτομα είχαν αναλάβει αυτούς τους ρόλους, νομίζω θα καταλάβει πολλά. Και προφανώς αυτή τη στιγμή δεν ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα το ρωτήσω επίσης απλά, όπως το είχατε γράψει στην αρχική σας ανάρτηση, και θέλω να πείτε και γιατί την αλλάξατε αυτή την ανάρτηση στην πορεία, νιώθετε ότι σας υπονομεύει και ο Τσίπρας? Την άλλαξα διότι θεωρούσα ότι ήταν πιο ακριβής η δεύτερη έκφραση, διότι πιστεύω ότι είναι σημαντικό να σταματήσει αυτή η συζήτηση περί συγκόλησης, συνέρεσης, συμφωνιών και ειδικά έξω από το κόμμα μας, έξω από τα όργανα, έξω από τις εσωτερικές μας συζητήσεις για ένα τέτοιο σενάριο, διότι πολλοί από εμάς, κύριε Σρόιτερ, πέρυσι και ειδικά νέοι άνθρωποι σαν και εμένα, νέοι στο ΣΥΡΙΖΑ πέρυσι που συστρατεύτηκαν απέναντι σε αυτό που είχαμε δει ότι ήταν μια ανάλγητη κυβέρνηση βασισμένη στην προπαγάνδα αυτή του κύριου Μητσοτάκη, δουλέψαμε σκληρά για τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ ως αυτόνομο κυβερνητικό κόμμα. Δεν δουλέψαμε σκληρά με προσωπικό κόστος για να ψηφίσουμε ΠΑΣΟΚ. Άρα να ξεκαθαρίζει αυτό. Η ιδέα ότι θα ρευστοποιηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα σχήμα πρέπει να τελειώνει εδώ και τώρα. Κύριε Πρόεδρε, κατάλαβα γιατί αλλάξατε την ανάρτησή σας. Να τελειώσω. Δεν κατάλαβα την απάντησή σας για το αν σας υπονομεύει ο κύριος Τσίπρας. Σας απαντώ λοιπόν. Η έντιμη στάση για όλους, μέσα σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και ο προκάτοχός μου, είναι να πούμε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο μπόρεσε να διατηρήσει και με διακριτή διαφορά το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στις εκλογές που πέρασαν, δικαιούται να είναι η ηγέτιδα δύναμη σε αυτές τις συνεννοήσεις και ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ο ηγέτης μιας οποιοσδήποτε συνεννόησης. Εάν δεν μπορεί κάποιος αυτό να το πει για το κόμμα του, για τον ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκεται σε λάθος κόμμα. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό το οποίο λέω. Άρα λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας βρίσκεται σε λάθος κόμμα σήμερα. Όχι. Όλοι μας, μέσα στο και ο κύριος Τσίπρας, πρέπει να πούνε ότι τον ηγετικό ρόλο σε οποιαδήποτε συνεννόηση την έχει εξωματική αντιπολίτευση, τον έχει εξωματική αντιπολίτευση, και ότι ο ηγέτης εξωματικής αντιπολίτευσης οφείλει να είναι ο ηγέτης ενός οποιοδήποτε σχήματος εφόσον αυτό προκύψει. Καταλαβαίνω, αν αλλά κάνω πέρα λάθος, από αυτό, πέρα αυτό να είμαι ξεκάθαρος. Ναι. Βλέπετε ότι ακόμα και το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή πολλές φορές ηρωνεύεται στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν μια τέτοια συγκόληση. Άρα λοιπόν πρέπει να τελειώνει αυτή η συζήτηση. Όπως είπα και στην ομιλία μου στη Βουλή, εάν επιθυμεί το ΠΑΣΟΚ συνεργασία σε κοινοβουλευτικό έργο, είμαστε εδώ. Έχουμε και στα θεσμικά. Να είστε σίγουροι, θα συζητήσουμε γι' αυτό. Να τελειώσουμε όμως όλο το. Να το τελειώσετε. Απλά είναι άδικο να το αφήσουμε να αιωρείτε. Και άδικο και για εσάς να το αφήσουμε να αιωρείτε. Συνεργασίες χτίζονται από κάτω προς τα πάνω. Ωραία. Είναι άδικο να το αφήσουμε να αιωρείτε. Προτάσεις νόμου, συνδικαλισμό, κοινωνία των πολιτών. Και πέρα από αυτό, πρέπει όλος ο ΣΥΡΙΖΑ να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρός του πρέπει να έχουν τον πρωταρχικό λόγο σε οποιαδήποτε μελλοντική συνεννόηση. Αντιλαμβάνομαι ότι αλλάξατε την ανάρτησή σας γιατί θεωρήσατε το ότι σας υπονομεύει και ο Τσίπρας ως έκφραση υπερβολικό. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Βάλατε όμως, στήριξέ με χωρίς παιχνίδια. Τι εννοείτε? Είναι αυτό που σας λέω. Είναι ότι χρειαζόμαστε να έχουμε μια ξεκάθαρη δέσμευση ο ένας προς τον άλλον, προς τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, ότι το κόμμα μας δεν πρόκειται να ρευστοποιηθεί σε συζητήσεις που είναι παράπλευρες, αλλά θα συνεχίσει αυτόνομο να γίνει κυβερνητικό, να εξυγχρονιστεί
και μέσα σε αυτό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να έχει τον πρωταρχικό λόγο σε οτιδήποτε μελλοντικά. Ο ίδιος πάντως μίλησε για χυδαιότητα ως προς τον τρόπο που τον εμπλέξατε, όχι εσείς προσωπικά απαραίτητα, ίσως συνεργάτες σας. Είπε ο ίδιος τη λέξη χυδαιότητα. Ναι, είπε τη λέξη χυδαιότητα. Δεν νομίζω ότι ίδιος είπε το πράγμα. Μίλησε για χυδαιότητα. Σε ό,τι εγώ αφορά τον τρόπο που χειρίζεται. Ο ίδιος είπε τι είπα για χυδαιότητα. Θα σας μεταφέρω τη δήλωση που έγινε το περιβάλλον του που λέει είναι χυδαιότητα να θεωρεί κανείς ότι δεν ανταποκρίθηκα σε μια επιστολή που έλαβα μόλις πριν από 24 ώρες και ενώ βρίσκομαι στο εξωτερικό. Αυτό φανερώνει χυδαιότητα με την οποία οι υπεύθυνοι χειρίζονται ευαίσθητα θέματα και μιλάει για την χρηματοδότηση ή τη βοήθεια στην εφημερίδα Αυγή. Ναι, εγώ δεν ποτέ είπα ότι αρνήθηκε να προσφέρει χρηματοδότηση στην Αυγή. Εντάξει, και εγώ στο εξωτερικό ήμουνα. Δύο λεπτά μου πήρε στο τηλέφωνό μου να κάνω την δωρεά στο κόμμα με e-banking, γιατί έπρεπε να πληρώσω μισθούς. Άρα θεωρητικά θα μπορούσε να το κάνει και ο ίδιος. Δεν ξέρω, αλλά ρωτήσω τον ίδιο, δεν γνωρίζω. Κύριε Πρόεδρε, έχετε επιδιώξει μια επικοινωνία, είτε τηλεφωνική, είτε μια συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα για να λυθεί όλο αυτό που συζητάμε? Όχι. Η σχέση μου με τον κύριο Τσίπρα είναι αμιγώς πολιτική αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι το έργο που έκανε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά είναι ένα πάρα πολύ καλό έργο. Το κυβερνητικό έργο, το τιμώ. Αυτή είναι η παρακαταθήκη βάση στην οποία πρέπει να πορευτούμε. Και συγχρόνως θεωρώ ότι το κόμμα το οποίο προσωπικά ανέλαβα με την ψήφο των μελών του ΣΥΡΙΖΑ είχε παθογένειες και προβλήματα και επίσης τρύπες, ανοιχτές τρύπες που έπρεπε να κλειστούν. Άρα λοιπόν δυστυχώς ο δύσκολος ρόλος των δύσκολων αποφάσεων για στο μικρότερο μέγεθος που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή μέχρι να αναταχθεί και μετά από δύο διασπάσεις είναι στα χέρια θα μου. Το κλείσω να αναλαμβάνω με ταπεινοφροσύνη, με πλήρες και βαθύ αίσθημα ευθύνης στην ιστορία του τόπου και συγχρόνως με το αίσθημα ότι πρέπει να ανταποκριθούμε στις ελπίδες του κόσμου. Ο κόσμος όντως έχει βαρεθεί να ακούει για εσωστρέφεια και εσωτερικά ζητήματα και τσακωμούς και πασαρέλα στο Πασόκ, όπως το λένε, ή τίποτα άλλο. Ο κόσμος θέλει να μιλήσουμε για τα προβλήματα. Πάμε να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Έχετε μια αντίφαση εδώ και θέλω να τη διευκρινίσετε για να την εξηγήσουμε και στον κόσμο. Έχετε πει στο παρελθόν ότι αν τεθεί θέμα ηγεσία στην κεντροαριστερά, εγώ θα είμαι υποψήφιος, ακόμη και αν υποψήφιος είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι. Από την άλλη, στην πρόσφατη ανάρτησή σας είπατε ότι αν θέλεις Αλέξη, έλα ανέλαβε εσύ το κόμμα και εγώ θα είμαι στρατιώτης. Αν εμφανιστεί μπροστά ο κύριος Τσίπρας, εσείς θα είστε υποψήφιος ή θα παραιτηθείτε αμέσως? Προφανώς θα είμαι υποψήφιος. Μπορούμε να έχουμε έναν πάρα πολύ ευγενικό διάλογο και μια παραγωγική άμυλα για το μέλλον του χώρου. Αλλά εφόσον είναι ένα ήτηθό μια τέτοια διαδικασία, θα ήμουν ο καλύτερος από τους στρατιώτες. Άρα δεν θα παραμερίσετε αυτό που λέω. Αλλά αυτό το οποίο λέω είναι ότι αν χάσετε μέσα από εκλογές, λέτε. Ναι, αλλά αυτό πρέπει να γίνει μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι σωστό να υπάρχει για όλους εμάς και που έχουμε πιστέψει στο ΣΥΡΙΖΑ, που ήμασταν υπερήφανοι που ήταν μια κυβερνητική παράταξη, ακόμα και ως αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν είναι σωστό να γίνονται σενάρια για τον ΣΥΡΙΖΑ με την υπόθεση ότι ρευστοποιεί το ΣΥΡΙΖΑ για ένα κεντρό σχήμα. Επιτρέψτε μου, μισό λεπτάκι. Σας ακούω, ναι. Για ένα κεντρό σχήμα το οποίο θα είναι συμβιβασμένο με το σύστημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ρηξικέλευτο. Βεβαίως, για μέχρι να και εκεί συμφωνώ και με τον κύριο Σαμαρά, συμφωνώ εκεί. Ναι. Που είπε για το νεφελώδες κέντρο. Πολύ μου συμφωνείτε με τον κύριο Σαμαρά. Λοιπόν, έχει δίκιο σε αυτό ο κύριο Σαμαρά. Το κέντρο είναι νεφελώδες. Πρέπει να έχει μια ξεκάθαρη ιδεολογική προσέγγιση. Για να γίνει απλά αυτή τη διαδικασία, η δικιά του, βεβαίως, η δικιά του είναι στη λάθος μεριά της ιστορίας. Για να γίνει αυτή η διαδικασία μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ και μόνο όπως το λέτε, θα πρέπει εσείς ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να πάτε στα κομματικά όργανα τις επόμενες ημέρες που συνεδριάζουν και να προκηρύξετε εσωτερικές εκλογές. Αλλιώς δεν μπορεί ο κ. Τσίπρας να είναι υποψήφιος κάπου. Ο κ. Τσίπρας και θα ρωτήσω αν σκοπεύετε να το κάνετε. Ήδη απάντησε ο κ. Τσίπρας ότι δεν ενδιαφέρεται να επιστρέψει στον ΣΥΡΙΖΑ. Απλά αυτό το οποίο λέω ξεκάθαρα είναι ότι όλες μας οι φιλοδοξίες πρέπει να περνάνε μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε αυτό είναι το σπίτι μας. Νέες εκλογές, κύριε Πρόεδρε. Όχι, δεν έχω στο μυαλό μου νέες εκλογές. Έχω στο μυαλό μου καταστατικό συνέδριο για να ξεχρονιστεί το κόμμα. Εάν θέλετε να ξέρετε τι έχω στο μυαλό μου, μπορείτε να διαβάσετε τις 1998 άλλες λέξεις της ανάρτησής μου, οι οποίες λένε ξεκάθαρα θα κάνουμε. Ο πιο εύκολος τρόπος βέβαια είναι να σας ρωτήσω και να μου απαντήσετε τι έχετε στο μυαλό σας. Και ρωτάω αν έχετε στο μυαλό σας εκλογές αυτή την ώρα. Εκλογές τι Προέδρου. Ναι. Όχι, προφανώς και όχι. Όχι. Μα δεν υπάρχει. Εδώ και η κυρία Γεροβασίλη που είχε σηκώσει το γάντι τέλος πάντων το Φλεβάρι στο συνέδριο, έχει πει ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Και την είδα και σήμερα και τη σέβομαι πολύ. Το λέω γιατί δεν έχετε μπροστά σας τις συνεδριάσεις των οργάνων και δεν ξέρω τι θα συζητηθεί. Μα και τι πάει να πει αυτό, ότι κάθε φορά που συνεδριάζουν τώρα θα έχουμε εκλογή Προέδρου. Όχι βέβαια.
Λοιπόν, και αν συνεχίσουν να σας αμφισβητούν. Τα όργανα αυτά θα αλλάξουν. Η αλλαγή φέρνει τριβές. Εάν αμφισβητούν μία πρόταση πολιτικής που έχω, παρέμπτως χάρη για τις απόψεις μου για τη φορολογία, όπως τις έχουμε προτείνει, ας το πούνε, για την ακρίβεια, ας το πούνε, να συζητήσουμε γι' αυτό. Εάν διαφωνούν με την ιδέα ότι το κόμμα πρέπει να εξυγχρονιστεί και να εξυγιανθεί, τότε πολύ απλά δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε ποτέ, διότι αυτά πρέπει να γίνουν. Θα πρέπει σε εκείνη την περίπτωση να βρουν μια εναλλακτική λύση για τους εαυτούς τους. Εμείς θα προχωρήσουμε στον εξυγχρονισμό του κόμματός μας. Έχουμε πάρα πολύ νέο κόσμο που θέλει να προσφέρει, χωρίς κομματική επιτηρία θέλει να προσφέρει. Είδατε στο Ευρωψηφοδέλτιο. Άρα, όποιος διαφωνεί δεν έχει θέση στο κόμμα, καταλαβαίνετε. Δεν ισχύει. Αυτά είναι δικές σας λέξεις. Δικές σας. Όποιος διαφωνεί σε βάση πολιτική, για θέματα πολιτικής, έχει απολύτως θέση στο κόμμα. Μπορεί να εμπλουτίσει. Όποιος διαφωνεί με εσάς σε κάθε διαφωνεί θέμα... με την ιδέα ότι χρειαζόμαστε καταστατικό συνέδριο, πολύ απλά δεν ταιριάζει με τη δική μου φιλοσοφία αυτή τη στιγμή. Δεν ταιριάζει με αυτό που είπα στα μέλη του κόμματος, στους συνέδρους, το Φλεβάρι. Το λέω πολύ απλά. Το κόμμα χρειάζεται εξυγχρονισμό. Εάν θέλουμε να χτίσουμε κυβερνησιμότητα και αξιοπιστία, πρέπει να λειτουργήσουμε ως ένα συντεταγμένο κόμμα. Κάποιοι από τους συντρόφους σας λένε ότι, ορίστε, ο Ανδρουλάκης είχε θέσει έναν εκλογικό στόχο, δεν τον πέτυχε τον εκλογικό στόχο, αμφισβητήθηκε και η πρώτη κίνηση που έκανε είπε ξεκάθαρα πάμε σε εσωτερικές εκλογές. Ο Κασελάκης είχε θέσει έναν εκλογικό στόχο, δεν πέτυχε τον εκλογικό του στόχο, γιατί δεν πάει σε εκλογές. Καταρχάς, δεν θεωρώ ότι αποτύχαμε στον εκλογικό μας στόχο. Δηλαδή, όταν έχεις τη Νέα Δημοκρατία, πέρα από ότι παραλάβαμε ένα κόμμα στο 17,8%, το οποίο πήγε στο 14,9%, με δύο διασπάσεις, συν μεγάλη μεταβλητότητα στη μέση και το καθεξής. Λοιπόν, εάν προσθέσεις, όπως έχω πει, και την διάσπαση μέσα σε αυτό, είναι παρόμοιο το ποσοστό πάνω κάτω. Εγώ να σας θυμίσω ότι για να μπορώ να απαντήσω, θα πρέπει να αφήσω να τελειώνω. Να σας θυμίσω ότι στην πρώτη μας συνάντηση, στο γραφείο σας, πήγε ανατροπή, το στη Βουλή, είχατε πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα σε ευρωεκλογές. Όχι, δεν είχα πει ότι θα είναι πρώτο κόμμα, είχα πει ότι αυτός είναι ο στόχος μας. Και πάντα είναι ο στόχος μας αυτός. Αυτός είναι ο στόχος της εξωματικής αντιπολίτευσης, πάντα. Ξέρετε τι πρέπει να κάνει για να γίνει πρώτο κόμμα? Πρέπει να μειώσει τη διαφορά σου με το πρώτο κόμμα. Σωστό. Έτσι δεν είναι, μαθηματικά. Άρα λοιπόν, όταν έχεις 23% διαφορά και το κάνεις 13%, κάτι κάνεις σωστά. Και αυτό που δεν είπε ο κύριος Σαμαράς είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχασε και το προεδρικό κέντρο. Το είπα και πριν. Λοιπόν, γιατί λοιπόν αυτό το προεδρικό κέντρο δεν ψήφισε αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία? Γιατί σου λέει ότι όντως κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Περιμένει να δει ότι εμείς θα έχουμε μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Θέλουμε λίγο παραπάνω χρόνο. Θέλουμε εξυγχρονισμό του κόμματός μας καταστατικά. Θέλουμε μητρό στελεχών. Θέλουμε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, όπως το έχω πει, πάρα πολύ αναλυτικό. Να μπορεί ο καθένας να πηγαίνει, να δει την ιδιότητά του, τη γεωγραφία του, το επάγγελμά του, τον κλάδο του και να ξέρει ακριβώς τι προτείνουμε. Αυτό γίνεται. Κρατάω λίγο χρόνο. Ότι θέμα ιστορικών εκλογών δεν υπάρχει. Είχατε πει κάποτε μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι. Από μένα δεν υπάρχει. Ναι, για εσάς μιλάω. Είχατε πει κάποτε μεταξύ σοβαρού και αστείου. Έχει ελευθερία σε ένα όργανο να κάνει ό,τι επιθυμεί. Να το προτείνει οτιδήποτε άλλο. Ότι ακόμη και στις εκλογές τις εσωτερικές του Πασόκ να κατέβαινα, θα εκλεγόμουν πρόεδρος. Δεν ξέρω αν το σκέφτεστε τώρα που έχει η εσωτερική διαδικασία του Πασόκ. Το είχα πει εγώ αυτό. Ναι, το είχατε πει μεταξύ σοβαρού και αστείου. Δεν λέω το είχατε πει σοβαρέ. Δεν ξέρω αν σκέφτεσαι να κατέβετε και πρόεδρο. Αυτό, αλλά δεν. Αλλά... Το είχατε πει, πιστέψτε μου. Να σου πω την αλήθεια, δεν με εκπλήσει αν το είχα πει. Να είμαι ειλικρινή τον εαυτό μου. Δεν έχετε τέτοιο σχέδιο. Δεν νομίζω ότι το καταστατικό του Πασόκ. Καρχά, α πούμε. Αστείευομαι κι εγώ. Α συζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα. Γιατί είναι θέμα πολιτική. Λένε για κέντρο αριστερά. Θυμάστε αυτό το γνωστό περιβόητο ερωτηματολόγιο που είχα. Θέση τον Φλεβάρι που δημιούργησε όλη αυτή την αναστάτωση που έλεγε αριστερά, κεντροαριστερά. Ξαφνικά τα ίδια άτομα που είχαν πανικοβληθεί τότε με αυτή την ερώτηση, τώρα θέλουν κεντροαριστερά. Το αντίστροφο. Να μην υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει συνέρεση κεντροαριστερά. Λοιπόν, τι είναι κεντροαριστερά? Είναι η κεντροαριστερά του Κώστα Σιμίτη που αυτή τη στιγμή ανήκει στον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ουσία? Αυτή είναι η κεντροαριστερά. Είναι και η αριστερά που δεν ξέρει εάν είναι υπέρ ή κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Με τον τρόπο που έχουν γίνει αυτή τη στιγμή, που είναι στην ουσία δημιουργεί φοιτητές δύο ταχυτήτων στη χώρα μας. Είναι η αυτά δεν θα δώσω το στίγμα είναι του νέος πρόεδρου του Πασόκ, όπως και να είναι αυτός. Είναι και η αριστερά που έχει 35% των βουλευτών της να απέχουν από την ισότητα στο γάμο. Άρα λοιπόν, τι είναι και η αριστερά? Γι' αυτό σας λέω, είναι η κεντροαριστερά που ανήκει με 400 εκατομμύρια ευρώ χρέος στις τράπεζες, συν 500 για άλλη 900 εκατομμύρια. Πάντως και εσείς στην κεντροαριστερά απευθύνεστε. Άρα, θέλω να πω ότι κεντροαριστερό κόμμα. Πιστεύω ότι υπάρχει προοδευτικό, ένας κόσμος που είναι πολιτισμικά προοδευτικός,
και πολιτισμικά συντηρητικός. Πέρα από αυτό, στην οικονομική πρόταση, υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει ανοιχτές αγορές μεν, αλλά ρυθμισμένες, με δημόσιους πυλώνες, με ένα κράτος παρεμβατικό. Και υπάρχει κόσμος που θέλει ιδιωτικοποίησης σε όλα. Παραδείγματος χάρη, η ιδέα του κέρδους στο ΕΣΥ, για μένα είναι εντελώς αντιφατική. Δεν είναι δυνατόν να έχεις δωρεάν υγεία και να το δημιουργείς και να είναι συγχρόνως κέντρο κέρδους για ιδιωτικές κλινικές. Για πολιτιστικά προοδευτικούς ανθρώπους. Η θέση του Πασόκ, λοιπόν, ποια είναι για αυτή την ανάμειξη κέρδους στο δημόσιο σύστημα υγείας? Η δικιά μας είναι ξεκάθαρη. Το ίδιο είναι και στην Παλαιστίνη. Εμείς δεν πιστεύουμε στον οδικό χάρτη Νετανιάχου. Πιστεύουμε σε αναγνώριση του κράτους Παλαιστίνης σήμερα. Καταλαβαίνω ότι έχετε συμβαστεί σε αυτές τις διαφορές. Άρα, λοιπόν, τι είπανε επί κέντρο αριστερά στο τέλος της ημέρας? Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα ξεκάθαρο, με στελέχη τα οποία θα μπορούν να εφαρμόσουν ξεκάθαρα, με ένα κόμμα ανεξάρτητο, για να μπορεί να πιστεί ο κόσμος επιτέλους ότι, ρε παιδί μου, αυτά τα οποία λέει τα κάνει. Αυτοκριτική για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών έχετε κάνει, κύριε Πρόεδρε. Η κριτική είναι κάτι το οποίο μπορεί να κάνει ο καθένας, όπως σωστά λέτε. Αυτοκριτική έχετε κάνει. Θέλω να σας, παράδειγμα, σας θέσω μια δήλωση του κύριου Πολάκη, σε μια συνέντευξή του πολύ πρόσφατα. Δύο από τα λάθη, λέει, που έκανε ο Πρόεδρος είναι ότι προέβαλε πολύ τον εαυτό του και την προσωπική του ζωή. Δεύτερο λάθος, προέβαλε τον πλούτο του. Αυτό στοίχησε στο αποτέλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και θέλω να ρωτήσω αν συμφωνείτε με αυτό. Καταρχάς, συμφωνώ και επίσης και εγώ ίδιος το είχα πει σε άλλη συνέντευξή μου πριν από δύο εβδομάδες περίπου, ότι όντως αυτό μπορεί να απόθυσε κόσμο. Συγχρόνως, πρέπει να λογιστούμε ότι πάλι, όπως παρέλαβα ένα κόμμα από το 17,8%, το οποίο σε μια ευρωεκλογή που πάει full δεξιά έμεινε σε σταθερά επίπεδα, έτσι παρέλαβα και μια Νέα Δημοκρατία στο 41%, που τώρα είναι στο 28%. Και όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, κάναμε πάρα πολύ σκληρή. Άρα θα δούμε έναν άλλο κασελάκι από την Ελλάδα. Και την πάτε στη Νέα Δημοκρατία. Θα απαντήσω. Ναι. Άρα λοιπόν, και ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι προσωπικά εγώ είχα ηγηθεί τη πολύ σκληρή αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, όπως με τα απορρυπαντικά και τη ΦΕΤΑ, πολλοί γνωρίζουν αυτή τη στιγμή την κοροϊδία των υπουργών του. Αυτά δεν γίνονται λοιπόν σε κενό αέρο. Θέλει δουλειά. Άρα λοιπόν, πρέπει να επικοινωνήσουμε, να έχουμε καταφέρει να σταματήσουμε όλο αυτό το TikTok του κυρίου Μητσοτάκη, το βραβευμένο, τον κύριο Γκρίνμπεργκ, αυτή την προπαγάνδα. Ραγίσαμε την υπεροπλία, τη μηδιακή του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό είναι ένα κατόρθωμα. Αυτό χρειάστηκε να επικοινωνήσουμε μέσω όλων των εκπομπών, όλων των μέσων. Έγινε αυτό. Πάμε παρακάτω. Το αλλάζω. Το καταλαβαίνω. Δεν πρόκειται να έχει ο κόσμος. Πώς θα είναι ο Κασελάκης από εδώ και πέρα, λοιπόν? Όπως με βλέπετε σήμερα. Ναι, μια χαρά σας βλέπω. Θέλω να πω σε επίπεδο πολιτικής επικοινωνίας. Ένας λόγος για τον οποίο υπήρχε τόσο προσοχή, αυτοβούλος από τους συναδέλφους σας, είναι επειδή είμαι διαφορετικός στην ελληνική κοινωνία. Για πάρα πολλούς λόγους που μπορείτε να φανταστείτε. Όπως ξέρετε, δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος διέρευσα στα μίντια το διαμέρισμα που αγόρασα, ούτε το σπίτι μου στις πέτσες, ούτε την πρόσκληση γάμου, τίποτα. Αυτά όλα μόνοι τους τα μίντια τα πήραν, δεν ξέρω πώς. Και ωραία, εάν εγώ είχα αυτή τη στιγμή σπίτι στα ζωγοροχώρια, αν αγόραζα αύριο, θα πήγαιναν εκπομπές να το καλύψουνε? Γιατί δεν πάνε στον κύριο Μητσοτάκη? Ρωτάω, γιατί, να σας πω γιατί. Γιατί ξέρουν ότι ο κύριος Μητσοτάκης. Θυμάμαι βέβαια να άνοιξε το σπίτι του στα Ζαγοροϊχώρια και να βάλε την κάμερα μέσα. Άνοιξε το σπίτι του για την κυρία Φοντερ Λάιεν και τον κύριο Μπλίνκεν. Όχι γιατί για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. Ήταν κάμερες, υπήρχαν φωτογραφίες ούτε καθεξής εκεί πέρα και πλάναν τον κύριο Μπλίνκεν. Λοιπόν, δεν είδα τον κύριο Βαγγελάτο να κάνει CGI, ξέρετε, τα γραφικά στο σπίτι του κύριου Μητσοτάκη στα Χανιά. Καλά, δεν χρειάστηκε. Λοιπόν, ο κύριος Βαγγελάτος το βάλατε στο σπίτι σας, εσείς. Δεν χρειάστηκε άνθρωπο να κάνει. Εκείνο το έκανε πρώτα και εγώ ήθελα να κάψω το θέμα. Εντάξει, γιατί πολύ απλά θα συνεχιζόταν. Άρα λοιπόν υπάρχει. Πέτυχε στο βαθμό στον οποίο το περιεχόμενο που είχα πει εκείνη τη στιγμή. Θυμάστε που είχα βγάλει το iPad και είχα πει για το ψέμα του Πρωθυπουργού για την εμπορική μου εξωστοιχεία. Δεν το είδε αυτό ο κόσμος. Ήταν από τις μεγαλύτερες εκπομπές που είχε κάνει ο κ. Βαγγελάτος. Άρα λοιπόν ο κόσμος άκουσε περιεχόμενο. Τώρα, εάν έμεινε ένα απομεινάρι κακής εντύπωσης, αναλαμβάνω την ευθύνη. Αλλά το περιεχόμενο ακούστηκε. Το 28% δεν έγινε. Δεν έγινε χωρίς προσπάθεια από εμάς. Έγινε επειδή είπαμε θέματα. Αναδείξαμε να κλείσουμε με το τι θα ακούσουμε υποκρισία. Από εσάς στα κομματικά όργανα τις επόμενες ημέρες. Να κλείσουμε με αυτό. Εάν θέλετε, όπως είπα και πριν, να ξέρετε ακριβώς τι θα ακούσετε, πολύ απλά διαβάστε την ανάρτηση που έχω κάνει. Υπάρχει ένα ξεκάθαρο σχέδιο για το πώς αυτό το κόμμα θα γίνει ένα ανεξάρτητο, αυτόνομο κυβερνητικό κόμμα. Μάλιστα. Με αξιοκρατία, με εξυγχρονισμό εσωτερικά. Εάν δεν φανεί, αν δεν είναι ξεκάθαρο ότι εμείς μπορούμε να φτιάξουμε
το σπίτι μας, πώς θα εμπνεύσουμε ότι μπορούμε να φτιάξουμε τη χώρα. Και όπως βλέπετε και με την αποχή στις ευρωεκλογές, ο κόσμος έχει απογοητευτεί πάρα πολύ από όλους τους πολιτικούς. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Καλό κουράγιο τις επόμενες μέρες στα κομματικά όργανα που έχετε μπροστά σας. Να είστε καλά. Καλό κουράγιο.